Μάριε, πάμε Ήπειρο μεριά, πάμε προς Γιάννενα. Πάμε να υποδεχθούμε τον κύριο Γιάννη Στέφο, υποψήφιο Περιφερειάρχη Ηπείρου. Καλησπέρα, χαίρομαι πολύ που σας βλέπω, κύριε Στέφο. Καλησπέρα, κύριε Γιάννη, και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που σας βλέπω και σας ακούω. Λοιπόν, είμαστε εδώ με τον Μάριο Αραβαντινό και είπαμε να συζητήσουμε για την Ήπειρο, που παραμένει μία εκ των φτωχότερων περιφερειών της χώρας, παρότι είναι μία από τις ομορφότερες, και θέλω να μας πείτε τι θα αλλάξει με εσάς στο τιμόνι της. Η Ήπειρος δεν είναι μόνο η φτωχότερη της Ελλάδος, είναι μία περιφέρεια η οποία είναι από τις φτωχότερες της Ευρώπης, από τις 290 περιφέρειες είναι σχεδόν η πιο φτωχή και είναι πρώτη στη διαφορά. Οπότε μπαίνουν ζητήματα πάρα πολύ σοβαρά σε ό,τι αφορά το πώς λειτουργήσε όλα αυτά τα χρόνια. Τα τελευταία 10 χρόνια με τον ίδιο Περιφερειάρχη, τα τελευταία 20 χρόνια με τον ίδιο Νομάρχη και Περιφερειάρχη. Αυτό το οποίο εμείς θέλουμε άμεσα να αλλάξουμε είναι ο ρόλος της λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, που δεν λειτουργεί, και κυρίως να γίνονται οι όποιες αναθέσεις γίνονται με απόλυτη διαφάνεια. Ήδη είναι μια περιφέρεια η οποία υστερεί πάρα πολύ σε ό,τι αφορά τις ενδοπεριφερειακές της ανισότητες, δηλαδή τα Ιωάννα είναι σε καλύτερη μοίρα σε σχέση με την Άρτα, την Πρέβεζα και την Οικομενίτσα. Η κατάσταση όμως και στα Ιωάννα μπορείτε να φανταστείτε ή μπορεί να φανταστεί κάποιος ότι δεν είναι αυτή η οποία θα θέλαμε, δεδομένου ότι η επαρχία της πόλης, οι μικρότερες πόλεις των Ιωαννίνων και οι μικρότεροι δήμοι είναι σε μια εντελώς άθλια κατάσταση, αν εξαιρέσουμε το Δήμο Ζαγορίου που έχει μια ανάπτυξη, το Δήμο Μετσόβου. Τουριστική ανάπτυξη είναι... έχουν και οι δύο περιοχές, μεγάλη τουριστική ανάπτυξη, διορθώστε με αν κάνω λάθος. Βεβαίως έχουν και οι δύο περιοχές, ωστόσο ο Δήμος Κόνιτσας που είναι ένας ιστορικός δήμος ή ο Δήμος της Δωδώνης που επίσης και αυτός είναι ιστορικός εξαιτίας του αρχαιολογικού χώρου, αλλά και ο Δήμος του Πογονίου είναι σε μια κατάσταση τραγική, και το οδικό δίκτυο και η ανάπτυξη περιοχής και εν γέννη οι υποδομές. Έχει καθυστερήσει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια η οποιαδήποτε σοβαρή επένδυση σε αυτούς τους δήμους. Είναι καταρχήν περιοχές που στήριζαν πάρα πολύ στο πρωτογενή τομέα. Ο πρωτογενής τομέας στην Ήπειρο φθήνει διαρκώς. Φέτος μόνο τα τελευταία χρονιά έχει μια πτώση της τάξης του 10,5%. Και αυτό βεβαίως ξεκίνησε από τον καιρό που πουλήθηκε η Δωδώνη, όταν ακόμα ήταν περιφερειάρχης ο νυν περιφερειάρχης ο κ. Χρυμάνης, και δεν είχε προβάλει καμία απολύτως αντίσταση. Τώρα, δεν είναι εύκολο να αλλάξει η κατάσταση στην Ήπειρο από τη μία μέρα στην άλλη. Πρέπει δηλαδή να υπάρξει, και θα υπάρξει από την πλευρά δική μας, ένας τέτοιος σχεδιασμός ισομερής, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε όθηση σε αυτές τις περιοχές, κυρίως με την βελτίωση, την ουσιαστική βελτίωση του οδικού δικτύου, το οποίο θα προσελκύσει. Θα έχει δυνατότητα να υπάρξει μια τουριστική ανάπτυξη και κυρίως θα μπορεί να προσελκύσει κάποιες ουσιαστικές επενδύσεις. Κανείς δεν πάει σε μια περιοχή να επενδύσει, κανείς δεν μπορεί να πάει να καταστήσει μια δουλειά, αν δεν έχει εύκολη πρόσβαση. Άρα οι δρόμοι. Συμβαίνει και στις άλλες περιοχές της Ηπείρου, γιατί μπορεί να φανταστεί κάποιος ότι οι παραθαλάσσιες περιοχές έχουν προφανώς μια ουσιαστική ανάπτυξη, ωστόσο όμως η Ηγουμενίτσα έχει ορεινή περιοχή, η Άρτα έχει ορεινή περιοχή, η Πρέβεζα, το ίδιο και αυτοί, υπάρχουν κάποια μειωρινά χωριά. Γενικότερα, αυτό το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία να συζητήσουμε είναι πώς μπορούμε να διεκδικήσουμε πόρους από την κεντρική διοίκηση, χωρίς να περιμένουμε η ίδια να συμβάλλει σε αυτήν την κατεύθυνση από μόνη της. Αυτό που γίνεται στην Ήπειρο τα τελευταία χρόνια, την τελευταία πενταετία, είναι πραγματικά τραγικό. Ό,τι έργο ανάπτυξη υπήρξε, η Ιόνια Οδός, η σύνδεση δηλαδή της Ηπείρου με την Ιόνια Οδό, το αεροδρόμιο των Ιωαννίνων, το γεφύρι της Πλάκα, σε κάποιες άλλες ουσιαστικές παρεμβάσεις, έγινε τα χρόνια 15-19. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια απίστευτη στασιμότητα, με αποτέλεσμα οι τελευταίοι δείκτες της Ελστάτ να δείχνουν μια μείωση του πληθυσμού περισσότερο από 20.000, που οφείλεται κατά βάση στο γεγονός ότι έχουμε αυξημένη αστιφιλία και προς το εσωτερικό, αλλά κυρίως πάρα πολλοί άνθρωποι εγκαταλείμουν την Ήπειρο. Κύριε Στέφο, ήσασταν ιδιαίτερος συμπαγής στην τοποθέτησή σας. Να σας ευχαριστήσουμε πάντα, να σας ευχαριστήσουμε, να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Ήταν ο κύριος Γιάννης Στέφος, υποψήφιος Περιφερειάρχης Ηπείρου.